Φοιτιεπαιδείο της λήξεως της πολιορκίας της Κερκύρας υπό των Τούρκων το 1716 υπήρξε μεγαλειώδης και επιβλητική. Της Άνης Μαρίας, του Διαδόχου Παύλου, της Πριγκιπίσης Αλεξίας και της Πριγκιπίσης Ειρήνης. Η Ιεράς Τελετής προείστατο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ιάκωβος, βοηθούμενος υπό Μητροπολιτών και βοηθών επισκόπων. Χιλιάδες του λαού που ακολούθησαν την ιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος εξεδίρωσαν με θερμάς επιθυμίες την αγάπη των προς το βασιλικό ζεύγος και την βασιλική οικογένεια, όταν οι βασιλείς μετά τον τέκνον των προσήλθαν έξωθι των ανακτόρων του Μόρεπο για να προσκυνήσουν το Ιερόν Σκηνώμα του Αγίου. Η βασίλισσα Άννα Μαρία, πέρουσα κερκυραϊκήν ενδυμασίαν με τον διάδοχον Παύλον εις τας αγκάλας της και ο βασιλεύς με την πριγκίπισσαν Αλεξίαν εις τας ειδικάς του αγκάλας προκάλεσαν την αγνή συγκίνηση του λαού, καθώς τους παρακολουθούσε κατανυχτικά να παρακαλούν τον Άγιο για την ευημερία και την πρόοδο της πατρίδος. Και η λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος εξακολούθησε μέσα σε μια βαθιά θρησκευτική κατάνυξη.